Αναφέρει ο κύριο Νόμπλο για το Food Pairing. Να πούμε ότι ο κύριο Τσορόνη μαζί με τον κύριο Παπα-Νικολάου, καλά το λέω. Παπα-Νικολόπουλο έχει ασχοληθεί πολύ και έχει κάνει πολύ εξαιρετική δουλειά. Του έχουμε φιλοξενήσει και σαν ομάδα για το Food Pairing, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μα και θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, και στο μέλλον να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Ίσως καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και τη σεζόν αυτή, αν θα μπορέσουμε. Το δούμε αυτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι αργά. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος στην παρουσίαση και ουσιαστικά να μην αναλύσω όλη τη φιλοσοφία, αλλά να δώσω κάποιες σκέψεις, να ανοίξω ένα παράθυρο όπως δείχνω και κάποιες πρακτικές που ακολουθούν στον ελαιοτουρισμό στην Ισπανία, στην Ιταλία, αλλά και δύο παραδείγματα από την Πελοπόννησο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας και τον Μιχάλη τον Αντωνόπουλο που έχουμε όλη αυτή τη συνεργασία. Είμαι από το πρώτο φεστιβάλ εδώ που είχα κάνει μια εισήγηση σε ένα πιο επιστημονικό θέμα για τις ορθές πρακτικές. Σήμερα έχω ένα θέμα το οποίο ίσως δεν είναι τόσο επιστημονικό, αλλά νομίζω ενισχύει πάρα πολύ το εισόδημα των παραγωγών. Κάποια πράγματα για μένα. Είμαι στην ομάδα γευσηγνωσίας ελαιολάδου Καλαμάτας, είμαι συνεργάτης στο Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Διακάνων Κωνσταντακόπουλου και όπως είπε και ο κύριος Αντωνόπουλος, είμαι στην ομάδα Όλιβες, που η ομάδα Όλιβες είμαστε μια ομάδα, ένας οργανισμός μεσίνη, σκοπός μας είναι η γαστρονομία του ελαιολάδου όπως λέμε και να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ελληνικών ποικιλιών και τα διαφορετικούς συνδυασμούς με τα φαγητά, αυτό που είπε και ο κύριος Δημόπουλος, το food pairing. Κάποιες ενδεικτικές δράσεις για να μην κουράζω είναι ότι κάνουμε σεμινάρια γευσηγνωσίας και food pairing, έχουμε κάνει και στο συνεταιρισμό παλιά, εδώ είναι μια εκδήλωση που είχαμε κάνει στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε βάλει πάλι με δουλειά και με βιβλιογραφία πίσω σε κάποιες εταιρείες που ενδιαφέρονται πάνω στο μπουκάλι τους ή πάνω στο site κάποια προτινόμενα γευστικά παντέρματα, food pairing. Ξαναλέω, έχει δουλέψει η ομάδα και βάσει βιβλιογραφίας το έχουμε δουλέψει αυτό, τι ταιριάζει σε διαφορετικά ελαιόλαδα και κάνουμε και μία εκπομπή ιδιωτική πρωτοβουλία δική μας, λέγεται Λάδι στη Φωτιά, από το Instagram για να αναδείξουμε τις διαφορετικές ελληνικές ποικιλίες και επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την κουλτούρα του κρασιού, δηλαδή να περάσει το ελαιόλαδο, να γίνει σε εισαγωγικά πιο σεξι, να περάσει στον καταναλωτή μέσω διάφορων celebrities, ας πούμε, να τους δείξουμε και σε αυτούς τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ελαιολάδων και αυτοί να τα προωθήσουν και από το χώρο της μαγειρικής, εννοείται ότι αν δεν καταλάβουν στη μαγειρική τις ποικιλίες, το food pairing κτλ. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι προχώρησε και το κρασί με τους ομελιέ και έχουμε και κάποιους celebrities, όπως είπα εδώ είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης που τον είχαμε καλεσμένο σε μια εκπομπή. Λοιπόν, για να πω στο κυρίως θέμα, ο ελαιοτουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Εναλλακτικός τουρισμός ακούγεται πολύ τα τελευταία χρόνια. Περιλαμβάνει κάποιες μορφές τουρισμού με τουρίστες με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Τα χαρακτηριστικά είναι ότι προστατεύει το περιβάλλον, αποφεύγει τα κλασικά τουριστικά πακέτα, διατηρεί τα οικοσυστήματα, αλληλεπιδρά ο άνθρωπος με πολιτιστικά μνημεία, στηρίζει τις αγροτικές περιοχές και έρχεται να προσθέσει μια λύση στο πρόβλημα του εποχιακού τουρισμού. Θα δώσω το παράδειγμα της Ισπανίας και συγκεκριμένα τι γίνεται στην περιφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα της Χαέν, όπου η Χαέν έχει πληθυσμό περίπου 650.000, περίπου δηλαδή όσο η περιφέρεια Πελοποννήσου, παράγει το 25% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, 500.000 τόνους δηλαδή, και είναι ένα πρόγραμμα, αυτό το Ολεοτούρ Χαέν, το οποίο τα δύο πρώτα χρόνια που έτρεξε, το έχει ξεκινήσει να τρέχει από το 17 νομίζω, επενδύθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το πρόγραμμα, όχι μόνο για υποδομές αλλά και για τη διαφήμιση του προγράμματος και προσέλκυσε 200.000 ελαιοτουρίστες
στην περιφέρεια της ΧΑΕΝ και το βρήκαν ότι είναι ένα αποδοτικό πρόγραμμα και συνεχίζει και αναπτύσσεται. Λοιπόν, ο ελαιοτουρισμός όπως τον έχουν θέσει βασίζεται σε μερικούς πυλώνες, τα ελαιοτριβία, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την υγεία και το περιβάλλον. Πατάει σε αυτούς τους κολόνες. Και τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα συνεργάζονται ελαιοτριβία μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Τα ελαιοτριβία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα ελαιοτριβία τα οποία είναι απλά επισκέψιμα, δηλαδή μπορεί να πας να κάνεις μια επίσκεψη, να σου κάνουν μια γευσηγνωσία, και είναι και τα τουριστικά τα οποία μπορεί να πουλάνε και προϊόντα ή μπορεί να έχουν και ένα κομμάτι να σου νοικιάζουν δωμάτια, ας πούμε. Έχουν παραπάνω στοιχεία. Το δεύτερο είναι η γαστρονομία. Συνεργάζονται με εστιατόρια τα οποία υιοθετούν ένα μενού με ελαιόλαδο, και όταν λέμε μενού με ελαιόλαδο δεν εννοούμε απλά να βάζουν ελαιόλαδο στη σαλάτα ή να τηγανίζουμε ελαιόλαδο, αλλά περισσότερα πιάτα. Το τρίτο είναι ο πολιτισμός, που συνεργάζονται με μουσεία και πολιτιστικές διαδρομές. Κάτω είναι ένα κλασικό μουσείο, πάνω είναι ένα πολύ σύγχρονο μουσείο, και εμένα το όραμά μου είναι αν ποτέ γίνει ένα μουσείο στην Καλαμάτα να μην γίνει ένα μουσείο με πέτρινους μήλους, με γαϊδουράκια και τα υπόλοιπα, αλλά να γίνει ένα σύγχρονο μουσείο. Αυτό το μουσείο είναι διαδραστικό, δείχνει όλα τα στάδια της ορίμασης της ελιάς, έχει μια μακέτα ελαιοτριβείου που δουλεύει, δείχνει όλες τις ασθένειες της ελιάς, δείχνει τα διάφορα αρώματα στην ελιά, έχει παιχνίδια για τα παιδιά να παίζουν, είναι ένα μουσείο σύγχρονο. Ο άλλος πυλώνας είναι η υγεία, όπου από τη μία συνεργάζονται με διάφορα σπα, που φροντίζουν τέλος πάντων για την υγεία, και από την άλλη έχουν φτιάξει και καλλυντικά που βασίζονται στο ελαιόλαδο. Και τέλος είναι το περιβάλλον, έχουν βάλει κάποιες διαδρομές σε υπεραιωνόβια δέντρα, νομίζω και στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολλά. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια, τα δύο πρώτα χρόνια είχαν μπει 81 τέτοιοι διαφορετικοί φορείς. Υπήρχε μια μεγάλη συνεργασία της περιφέρειας μαζί με τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, και θα δείξω δύο πολύ γρήγορα βιντεάκια απ' έξω. Όχι, μισό λεπτάκι, αν καταφέρω. Ξέρει κανένας πώς μπορεί να παίξει το βιντεάκι? Δεν σου πάτω. Ας το αφήσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν δύο βιντεάκια. Τώρα, εκτός από αυτά, έχουν και την υποστήριξη του τοπικού πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου της ΧΑΕΝ, το οποίο έχει μέσα στις τουριστικές σπουδές έχει αναπτύξει ένα εργαστήριο για την ανάλυση και την καινοτομία στον τουρισμό, το οποίο συλλέγει δεδομένα και κάνει μελέτες. Τα δεδομένα έχουν να κάνουν με το πώς τουρίστες επισκέφτηκαν, από πού ήταν, πόσο καιρό έμειναν, τι επισκέφτηκαν, πόσοι ξαναέρχονται για την επόμενη χρονιά, από πού βρήκαν την πληροφόρηση, όλα αυτά, και βγάζει μελέτες ώστε να βοηθήσει. Και έχει λοιπόν αυτό φτιάξει το Διεθνές Παρατηρητήριο του Ελαιοτουρισμού, και εκτός από αυτά προσφέρει και κάποια επιμόρφωση. Εδώ ας πούμε είχε γίνει ένα σεμινάριο 3 ημερών για τον ελαιοτουρισμό και πώς μπορούν να διαφοροποιηθούν τα ελαιοτριβεία σαν μια καινούργια ευκαιρία που έχουν για την ανάπτυξή τους. Και δεξιά τώρα μέσα στην καραντίνα είχαν κάνει και ένα webinar πάλι για τον ελαιοτουρισμό. Υπάρχει δηλαδή εκπαίδευση σε όσους θέλουν να διαφερθούν, υπάρχουν στοιχεία να τους δώσουν, και είναι πιο εύκολο είτε να το κάνουν σαν ιδέα είτε να εκπαιδεύσουν τα στελέχη της επιχείρησης. Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να δώσω είναι από τη γειτονική μας Ιταλία, συγκεκριμένα από την περιοχή της Ούμπριας, είναι δίπλα από την Τοσκάνη. Εκεί λοιπόν αυτό που έχει ενδιαφέρον, που τονίζουν, είναι
ότι υπήρχε μια πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστήμια της εταιρείας και τα άτομα, όπου έφτιαξαν από τη μία τους δρόμους του Ελαιολάδου, όπως το λένε, και μέσα από τους δρόμους του Ελαιολάδου έκαναν άλλη μια δραστηριότητα, το οποίο λέγεται ανοιχτά ελαιοτριβία, και ουσιαστικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο έχουν ανοιχτά ελαιοτριβία επισκέψιμα, θα δείξω παρακάτω. Στην Ιταλία πιστεύουν πάρα πολύ στον ελαιοτουρισμό. Το 2021 υπήρξαν κάποιες διατάξεις που ρυθμίζουν τον τουρισμό, οι οποίες είχαν επεκταθεί στον ίνο τουρισμό και επεκτάθηκαν και στον ελαιοτουρισμό, γιατί πιστεύουν στον ελαιοτουρισμό. Οπότε βόηθησε το νομοθετικό πλαίσιο. Οπότε αυτός ο οργανισμός που έχουν κάνει, που στηρίζει τους δρόμους του Ελαιολάδου, ας το πούμε, και αυτή την εκδήλωση, τα ανοιχτά ελαιοτριβία, βοηθάει στο να έχουν ένα front office, από τη μία να παίρνουν τις πληροφορίες, φτιάχνουν πακέτα, εννοείται πολύ σημαντικό, διαφημίζονται σε εκθέσεις και φεστιβάλ, διαχειρίζονται τη δικιά τους οργάνωση για την επόμενη χρονιά, επικοινωνεί. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί λένε ότι έχουν ένα website που έχουν μαζέψει 17.000 email από τους επισκέπτες τους. Έχουν 100 περίπου επισκέψεις κάθε μέρα σε αυτό το website, ενώ είναι μερικές μέρες που έχουν πάνω από 500 επισκέψεις, και έχουν 50.000 ακόλουθους στη σελίδα με τα ανοιχτά ελαιοτριβία, 16.000 like στη σελίδα, έχουν δηλαδή ένα πολύ μεγάλο πλούτο, αυτό πιστεύουν ότι είναι ο πλούτος τους, ο άειλος πλούτος. Αυτή είναι η κληρονομιά τους, τα πόσα στοιχεία έχουν και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν αυτά τα στοιχεία. Όπως σας είπα, είναι ένας μήνας, το μήνα Νοέμβριο είναι ανοιχτά τα ελαιοτριβία, εκτός από τα ελαιοτριβία που τους δείχνουν το ελαιοτριβείο, έχουν και γευσηγνωσίες, έχουν και tour, το συνδυάζουν και με άλλες δραστηριότητες, όπως μουσική. Εδώ λέει ότι το πιο σημαντικό είναι, από τις εικόνες, ακόμα πιο σημαντικό στην επικοινωνία είναι να δείχνουν την ιστορία των ανθρώπων, ευτυχισμένους ανθρώπους που έρχονται και τους επισκέπτονται. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εδώ είναι εκδηλώσεις που κάνουν, μουσική. Αυτό είναι και το παράδειγμα με τα ανοιχτά ελαιοτριβία στην Ούμπρια, η οποία έχει φτάσει σαν τέταρτος προορισμός τουριστικό στην Ιταλία. Πρώτη είναι η Τοσκάνη. Εδώ και έχουμε και ένα γνωστό που έχει εμφανιστεί εμφανίζεται σε αυτό το φεστιβάλ, το κύριο Σίλβιο Μπελουσκόνη. Αυτό το βιντεάκι. Εδώ είναι το βίντεο, αλλά δεν έχω ήχο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν έχει πολύ νόημα να σας το παίξω. Δείχνει τέλος πάντων ένα ωραίο βίντεο που έχουν φτιάξει, δείχνει το θόρυβο και τη φασαρία που γίνεται και πόσο ήσυχα είναι στην Ούμπρια που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Θα το αφήσω λίγο και θα το... δεν έχουμε και ήχο, θα το χωρίσω. Δείχνει τέλος πάντων κάποια πρόσωπα που εμπλέκονται την παραγωγή του Ελαιολάδου. Λοιπόν, παρακάτω, εγώ να σας πω ότι προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι του ελαιοτουρισμού. Ήδη από το 2015 είχα γράψει ένα άρθρο που μέσα σε όλα τα άλλα είχα γράψει για τον ελαιοτουρισμό σαν συμπληρωματικό εισόδημα, γιατί πιστεύω ότι μπορεί στα ελαιοτριβία να δουλέψει σαν μια δεύτερη σεζόν το κομμάτι του ελαιοτουρισμού, δηλαδή εκτός από τα έσοδα που έχουν από το ελαιοτριβείο, μπορεί και τον επόμενο καιρό, ειδικά και σε περίοδο που δεν δουλεύουν, να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Και θα σας δείξω και δύο παραδείγματα. Ένα από την Πελοπόννησο είναι το Olive Roots.
Είναι η Δήμητρα Μαθιοπούλου και ο Στάθης ο Κοντόπουλος. Η Δήμητρα είναι και μέλος της ομάδας Γευσηγνωσία. Ο άντρας της έχει το ελαιοτριβείο και την τυποποιητική μονάδα Κοντόπουλος στην Ανδρούσα. Ξεκίνησαν το 2018 με το επίκεντρο του ελαιοτριβείου και τη Γευσηγνωσία και έκαναν κάποιες διαδρομές ευέλικτες που πιστεύουν πολύ στην εμπειρία. Όλες αυτές έχουν τη Γευσηγνωσία του ελαιολάδου σε αυτές τις διαδρομές. Εδώ δείχνει κάποια παιδάκια που δοκιμάζουν ελαιόλαδο, πώς έχουν στήσει το χώρο. Έχουν κάποιες διαδρομές, δεν είναι μόνο αυτές, απλές είναι ενδεικτικές. Από 1 ώρα και 45 λεπτά που έχει το ελαιοτριβείο, μια μεγαλύτερη που είναι και εκεί στο κάστρο της περιοχής τους, και στον Ελαιώνα που με όλα αυτά έχει και το περίγυρση στον Ελαιώνα. Και μαζί με όλα αυτά έχουν και όταν υπάρχει όταν μαζεύουν τα σταφύλια, υπάρχει άλλη μια διαδρομή που έχει και το εινοποιείο και ένα άλλο που όταν μαζεύουν τις ελιές έχουν κάνει άλλη μια διαδρομή που έχει και το μάζεμα της ελιάς. Αυτά είναι όμως πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Ξεκίνησαν το 2018 και πολύ ενθαρρυντικά θα έλεγα και είχαν τους πρώτους επισκέπτες. Μέχρι τον Νοέμβριο, από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 είχαν 200 επισκέπτες. Επειδή δούλεψαν πάρα πολύ, ήταν πολύ ικανοποιημένοι οι επισκέπτες και έδωσαν πολύ καλό feedback και επειδή και αυτοί δούλεψαν πάρα πολύ την επικοινωνία, τον επόμενο χρόνο είχαν 1000 επισκέπτες. 1000 επισκέπτες, καταλαβαίνετε, νομίζω ότι μου είχαν πει ότι προσφέρουν τα πακέτα τους το πιο φθηνό από 25 ευρώ και φτάνουν και μέχρι 100-200 ανάλογα από τι πακέτο θέλουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ καλό εισόδημα 1000 επισκέπτες. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Δυστυχώς το 2020 είχαμε την πανδημία, αλλά πάλι μέχρι τον Οκτώβριο, τους πρώτους μήνες δηλαδή, είχαν 200 επισκέπτες. Είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το 2020 αναπαλαίωσαν το παλιό ελαιοτριβείο και το έβαλαν και αυτό μέσα. Και έκαναν και μια νέα αίθουσα γευσηγνωσίας και ένα κέντρο ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σαν καινούργιες διαδρομές. Το δεύτερο παράδειγμα είναι μια επιχείρηση που τώρα ξεκινάει αυτό το κομμάτι, απλώς έχει κάνει κάτι πρωτοποριακό και θέλω να σας το δείξω. Στην Κορυθία, Μάρκελος Όλιβ, είναι η τέταρτη γενιά. Ξεκίνησε το 2018 να κάνει το χώρο επισκέψιμο, μια εμπειρία ξενάγησης και γευσηγνωσίας. Το 2019 έκανε οριστική ανακαίνιση και το 2020 άνοιξαν οι πόρτες. Αυτοί αυτό που έχουν βάλει και είναι όντως πολύ πρωτοποριακό είναι ότι έχουν ένα virtual reality, δηλαδή το έχουν γράψει σαν virtual και φορώντας αυτή τη μάσκα μεταφέρεσαι σε όλα τα στάδια, δηλαδή από την αρχή πας και μαζεύεις ελιές, πας στο στάδιο του ελαιοτριβείου και ανεβαίνεις ένα τρακτέρ και είναι σαν να τα ζεις αυτά. Έχουν τρία προγράμματα, το κλασικό, το Olive Tour και Olive World Tasting, έχουν το Virtual Reality και έχουν και Virtual Reality, Olive Tasting και σεμινάριο. Οπότε έφτιαξαν, όπως σας είπα, αυτό το Virtual Reality, όπου φοράνε μια μάσκα ο επισκέπτης και ταξιδεύει στο πρώτο βίντεο εικονικής πραγματικότητας, περπατάνε στους ελαιώνες, μαζεύουν τις ελιές, καθαρίζουν τον καρπό από τα φύλλα και στο τέλος δείχνει μέσα το βίντεο, μιας και πολλές φορές δεν έχεις τη δυνατότητα να πας και να τα δεις από κοντά, αλλά αυτή είναι μια πολύ καλή προσομοίωση, δεν έχεις γιατί πας και σε εποχές που δεν δουλεύει το ελαιοτριβείο, να μάθεις τα μυστικά και τις πρακτικές και να παρακολουθείς την παραγωγική διαδικασία μέχρι να φτάσεις στο τραπέζι σου. Αυτό λοιπόν κάπως είναι η μάσκα που φοράς. Φυσικά εκτός από αυτά υπάρχει και η κανονική, όπως είπαμε, η κανονική ξενάγηση με ένα σεμινάριο γευσηγνωσίας. Αυτούς έχουμε κάνει και μια εκπαίδευση, οι όλιβες τους έχουμε κάνει και μια εκπαίδευση και για το food pairing. Εδώ λοιπόν είναι και η εμπειρία της γευσηγνωσίας.
Αυτοί λοιπόν είχαν κάποιους επισκέπτες όταν το ξεκίνησαν το 2019, αλλά δυστυχώς είχαν τα θέματα και το διέκοψαν, αλλά το 2021, αυτό το καλοκαίρι, έχουν υπολογίσει και από τις κρατήσεις τους και τα λοιπά, να έχουν γύρω στα 800 άτομα, αν όλα πάνε καλά και αν είχαν και θέματα με τους κλειστούς χώρους και όλα αυτά. Αν λυθούν όλα αυτά, υποθέτουν ότι θα έχουν 800 άτομα, τα οποία νομίζω είναι ένα πολύ καλό συμπληρωματικό εισόδημα. Και να σας πω και για το όνειρο μου, τι θα ήθελα να γίνει στην Πελοπόννησο, πώς το βλέπω εγώ. Το όνειρό μου λοιπόν είναι αν θα μπορούσε να γίνει στην Πελοπόννησο ένα δεκαήμερο σαν τα ανοιχτά ηλιοτριβεία και στο κομμάτι της Ισπανίας, όπως είπαμε, να συνεργαστούν όλοι οι φορείς που είπαμε, ένα δεκαήμερο που θα συμμετέχουν ηλιοτριβεία από όλη την Πελοπόννησο, θα έχουν άλλες εκδηλώσεις, θα είναι επισκέψιμα. Και εκτός από το ηλιοτριβείο, αυτό είναι ένα φεστιβάλ για ουίσκι που γίνεται την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου σε ένα νησί, στη Σκωτία, το οποίο έχει πληθυσμό 3.000, και στο φεστιβάλ αυτό έχει φτάσει, έχει επισκεψιμότητα γύρω στις 100.000. Βουλιάζει το νησί δηλαδή. Υπάρχει το δυναμικό. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο το ηλιοτριβείο, όπως είπαμε, πρέπει να συνδυάσουμε και άλλες εκδηλώσεις, μπορεί να είναι η μουσική, τα μουσεία, έχουμε πάρα πολλούς χώρους που σχετίζονται με το ελαιόλαδο και να ζήσουμε μία εμπειρία. Λοιπόν, αυτά είναι και τα στοιχεία, οι όλιβες και εκπομπή που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας.